Ο κύριος Κύρλας έχει πάρει ήδη θέση απέναντί μου. Να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είναι μαζί μας εδώ στον Prisma Radio. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Τσούτση και από μένα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την ακόμα μία πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή σας. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο πραγματεύεται σήμερα η εκπομπή είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το σύνολο της πρεβεζιάνικης κοινωνίας, γιατί τα θέματα που άπτονται στον χώρο της υγείας είναι θέματα τα οποία δεν απασχολούν πρωτίστως τους υγειονομικούς ή τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, απασχολούν ευρύτερα τον πρεβεζιάνικο λαό, ειδικά ας πούμε και σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης όπως με την παρούσα πανδημία του κορονοϊού, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης όπου και οι κάτοικοι εδώ πέρα της περιοχής έχουν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιωτικές δομές. Μέσα σε αυτό το αντίξωο περιβάλλον όλοι έχουν στρέψει τα μάτια τους στις δημόσιες δομές υγείας, όλοι επιθυμούν να υπάρχουν, να είναι καλά στελεχωμένες, άρτια δομημένες, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε ικανοποιητικό βαθμό και σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους πολίτες εδώ της περιοχής αλλά και ευρύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι βάλατε ένα ουσιαστικό θέμα, ότι πέρα της συζήτησης που θα ανοίξουμε εδώ για το ζήτημα του νοσοκομείου και τις προοπτικές και τις δυνατότητες και τις ανέγερσης ενός νέου δημόσιου νοσοκομείου, είμαστε και σε μία φάση πολύ πρωτόγνωρη, στη φάση της πανδημικής αυτής κρίσης που βιώνουμε με το νέο κορονοϊό, στο δεύτερο κύμα. Επομένως, όπως σωστά τονίσατε, εγώ συμφωνώ απόλυτα, η συζήτηση και για τη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας αλλά παράλληλα και της ανάδειξης προβλημάτων που αυτό αντιμετωπίζει και στην περιοχή μας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Λοιπόν, να ξεκινήσω όμως την κουβέντα μας με ένα πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με την σημερινή εικόνα. Να ξεκινήσουμε από το πού βρισκόμαστε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης της Πρέβεζας σε σχέση και με ελλείψεις και κενά στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στο παραϊατρικό και παράλληλα αν θέλετε να μας πείτε και την άποψή σας και για τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών γιατί και αυτό έχει έτσι μια σημασία και μια βαρύτητα. Κύριε Τσούτση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλοι οι Πρεβεζιάνοι, το νοσοκομείο της Πρέβεζας όπως και τα περισσότερα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της χώρας είναι ένα νοσοκομείο βαριά πληγωμένο από τα προηγούμενα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης, ένα νοσοκομείο το οποίο βίωσε επί 10 συναπτά έτη μια συνεχόμενη υποχρηματοδότηση, μια συνεχόμενη υποστελέχωση. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο σύν της άλλης ως κτίριο είναι παλιό. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά και χιλιοϊπωμένα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι σημερινή. Έρχεται από βάθος χρόνου. Ευθύνη έχει και η σημερινή κυβέρνηση σοβαρή. Ευθύνες έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Η σημερινή κατάσταση, λίγο έτσι να δώσω μια εικόνα και στους ακροατές σας, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι ότι σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού υπάρχει έτσι μια σοβαρή έλλειψη σε ορισμένα τμήματα. Καταρχάς, αυτό το οποίο λέμε εμείς αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο νοσοκομείο Πρέβεζας είναι μακριά από αυτό το οποίο εννοούμε ως εύρυθμη λειτουργία. Mm-hmm. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου και δεν το συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται όμως στην παρούσα φάση είναι προβλήματα τα οποία έτσι έχουν άμεσα προβλήματα αιχμής, είναι προβλήματα τα οποία έχουν ανακαλύψουν και τις εφημεριακές ανάγκες. Τμήματα τα οποία πάσχουν αυτή τη στιγμή σοβαρά και αδυνατούν να καλύψουν εφημεριακές ανάγκες είναι το τμήμα το αναισθησιολογικό. Mm-hmm. 10 μέρες το μήνα δυστυχώς είμαστε χωρίς αναισθησιολόγο, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να λυθεί άμεσα. Αυτό μόνο με άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γίνεται, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράει η δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Εν συνεχεία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην παθολογική κλινική. Όλοι γνωρίζουμε ότι
Εκεί δουλεύει με δύο γιατρούς παθολόγους και έναν, μάλλον τρεις γιατρούς παθολόγους, των οποίων ένας είναι προς σύνταξη, και συνεπικουρείται από μία γιατρό η οποία παρέχει υπηρεσίες με το κοινό λεγόμενο μπλοκάκι. Αυτή η στελέχος τέλος πάντων βοηθάει μόνο ίσα να καλυφθούν οι εφημεριακές ανάγκες, και αυτό με τα βίας. Δεν λειτουργούν το τακτικό παθολογικό γιατρείο, δηλαδή δεν μπορούν οι παθολόγοι να δουν περιστατικά σε τακτική βάση, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλλειψη υπάρχουν και σε άλλα τμήματα, όπως παραδείγματος χάρη στην ορθοπαιδική κλινική, όπου με δύο ορθοπαιδικούς μένει 15 μέρες το μήνα χωρίς ορθοπαιδικό εδώ πέρα το νοσοκομείο Πρέβεζας. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο πάλι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα από πλευράς ιατρικού προσωπικού κτλ. Επίσης τώρα να αναφέρουμε όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Εδώ πέρα υπήρχε έτσι μια πρωτοτυπία, με την έννοια ότι περάσαμε ολόκληρο πρώτο κύμα πανδημίας χωρίς να γίνουν προσλήψεις, έστω και επικουρικών, έστω και συμβασιούχων, πράγμα το οποίο σε άλλα νοσοκομεία δευτεροβάθμια της χώρας είχαν γίνει. Δηλαδή, και όμορα νοσοκομεία σε κοντινές περιοχές. Ναι, ας πούμε, εν μέσω αυτής της πανδημίας γίνανε κάποιες προσλήψεις διετών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, νοσηλευτές και παραϊατρικού προσωπικού, τα οποία γίνανε μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Σε εμάς εδώ αυτές οι προσλήψεις γίνανε μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και μετά από παρενέσεις, παρεμβάσεις του σωματείου, συλλαλητήριο είχε γίνει, αν θυμάστε, τότε εν μέσω αυτής της πανδημίας κτλ. Τώρα ως προς το κτηριακό, και έχει και μεγάλη σημασία και συνδέεται μάλιστα και με αυτήν την φιλολογία που είχε ανοίξει για τη λειτουργία νέου νοσοκομείου. Εντάξει, τις κτηριακές υποδομές του νοσοκομείου Πρέβεζας όλοι τις γνωρίζουμε. Νομίζω η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο τη γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Νομίζω ότι από το Σωματείο Εργαζομένων αλλά και από συνδικαλιστές κατά μόνας έχει περιγραφεί η κατάσταση πώς είναι. Είναι ένα κτίριο απαρχαιωμένο, το οποίο δουλεύει από τις αρχές της δεκαετίας του 70, είναι πολύ πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα που διαφωνεί στο γεγονός ότι θα πρέπει να ανοίξει, να χτιστεί καινούργιο νοσοκομείο στην πόλη της Πρέβεζας. Και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και το σωματείο, αλλά και εμένα προσωπικά, μπορώ να πω ότι με χαροποιεί το γεγονός ότι αρχίζει και διευρύνεται αυτή η συζήτηση περί ανέγερσης νέου νοσοκομείου, που αρχίζει και μπαίνει πιο εμφατικά, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο, που αρχίζει και γίνεται αντιληπτό σε ευρύτερο κόσμο ότι όντως εδώ πέρα στην Πρέβεζα θα πρέπει να χτιστεί καινούργιο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι εμείς ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου Πρέβεζας, το Σωματείο Εργαζομένων, το έχει βάλει πολύ έγκαιρα αυτό το ζήτημα. Είναι με ένα διαχρονικό πάγιο αίτημα του Συλλόγου, το οποίο με όλους τους τρόπους και τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσε να το διεκδικήσει. Μάλιστα. Θέλω να θέσω εδώ, άμα έχετε τελειώσει το κομμάτι της παρουσίασης και των προβλημάτων των κτηριακών, μία ερώτηση που σχετίζεται με αυτά που μας είπατε για την κατάσταση στις υποδομές, κυρίως στις στελέχους του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και επειδή προχώρησε η συζήτηση δεν θέλω να το αφήσω, και έχει να κάνει με την εικόνα που μας δώσατε και για την παθολογική κλινική αλλά και για το αναισθησιολογικό. Υπήρχε μια συνέντευξη τύπου στην οποία εμείς βρεθήκαμε ως Πρέβεζα Today και ως Πρίσμα, στο χώρο του νοσοκομείου, συνέντευξη τύπου των εργαζομένων μέσα στο καλοκαίρι. Και εκεί υπήρχε η διεκδίκηση, έβγαινε η διεκδίκηση προς τα έξω μετά τις δηλώσεις σας, για κάλυψη των θέσεων και ότι πρέπει άμεσα και η διοίκηση του νοσοκομείου και η ΕΚΤΙΠΕ και συνολικά το Υπουργείο να καλύψει αυτά τα κενά. Φτάσαμε Σεπτέμβρη. Δεν έγινε κάτι, δεν άλλαξε αυτή την εικόνα. Όχι, η εικόνα αυτή από τότε δεν έχει διαφοροποιηθεί. Μάλιστα. Αυτό το οποίο διαφοροποιήθηκε είναι ότι προσλήφθηκε με μία δίμηνη συν δύο μήνες εργαζόμενη με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Ιδιώτης εργαζόμενη. Ναι, παθολόγος για την κάλυψη εφημεριακών αναγκών
του νοσοκομείου Πρέβεζες. Αυτό το οποίο είχαμε πει και τότε σε συνέντευξη τύπου και το ξαναλέμε και τώρα, είναι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο κριτικό για το νοσοκομείο της Πρέβεζας, που βλέπουμε ένα σημείο κρίσιμο, στο οποίο βλέπουμε ότι οι κλινικές αιχμείς, όπως η παθολογική και το αναισθησιολογικό τμήμα, δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να καλύψουν επείγοντα περιστατικά 30 μέρες το μήνα, και ενώ αυτό θα έπρεπε να σημάνει καμπανάκι για άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, βλέπουμε ότι οι προκηρύξεις δεν γίνονται και ότι ψάχνονται να βρουν λύση με μπλοκάκι. Αυτό είναι, το είχαμε πει και τότε, είναι μια πολιτική πράξη. Είναι δηλαδή μια προσέγγιση του προβλήματος που θέλει να το λύσει με μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, που η πολιτική στόχευση, καν... η οποία είναι να αντικαταστήσω τους μόνιμους εργαζόμενους με ελαστικά εργαζόμενους, και μάλιστα με τη χειρότερη μορφή ελαστικά εργαζόμενου, δηλαδή με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Καν, δηλαδή... χειρότερη εργασιακή σχέση, να το ξεκαθαρίσω τι εννοώ. Ούτε καν δηλαδή στο επίπεδο της σύμβασης που είχαμε δηλαδή, στα προηγούμενα δεν χρόνια. Είναι ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να περιμένει και να δούμε τώρα, ξέρω εγώ, να... Μιλάμε για προβλήματα άμεσα. Δηλαδή, νοσοκομείο χωρίς παθολογική κλινική, νοσοκομείο χωρίς αναισθησιολογικό τμήμα, δεν μπορεί να καλύψει επίγουσες εφημεριακές ανάγκες. Άρα, ήμασταν και λίγο τυχεροί, έτσι, για να το ελαφρύνω, κύριε Κύρλα, την περίοδο του καλοκαιριού, που δεν είχαμε κάποια άσχημα περιστατικά. Γιατί. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι ότι ήμασταν τυχεροί, είναι ότι για ακόμη μια φορά. Προφανώς, για να μην παρεξηγηθώ εγώ, και το ιατρικό προσωπικό, το παρόνιο ιατρικό προσωπικό, έδειξε έτσι και αυτοθυσία. Θέλω να το πω και από μικροφόνου, δηλαδή, ότι εκτός ότι δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά πολλές φορές που έλειπαν αισιολόγος, παραδείγματος χάρη, κάποιος γιατρός που το χρειαζόμασταν σε επίγουσα βάση και δεν εφημέρευε. Μπορεί να τον παίρναμε τηλέφωνο, σήκωνε το τηλέφωνο, ερχόταν χωρίς να εφημερεύει, χωρίς να έχει καμία νομική, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση παρατούτου στο σπίτι του, την οικογένειά του κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν βρεθήκαμε μπροστά σε κάποια δυνηρή κατάσταση λόγω της αυτοθυσίας και στο φιλότιμο που επέδειξα για ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Λοιπόν, κλείνει αυτή την παρένθεση. Ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό με την παθολογική και με το αναισθησιολογικό τμήμα, γιατί έχει μια βαρύτητα. Και επιστρέφουμε λίγο στην τοποθέτησή σας, που επίσης και αυτήν την ακούμε ενδιαφέρον, σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές. Κρατάω αυτό που είπατε, που τονίσατε δηλαδή ότι είναι ευχάριστο για εσάς τους εργαζόμενους που έχετε αναδείξει τα διαχρονικά και κτηριακά προβλήματα του νοσοκομείου, που ανοίγει μια συζήτηση στην πόλη για νέο δημόσιο νοσοκομείο. Και θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Κύρλα, να σας ρωτήσω αν αυτή είναι η συζήτηση, γιατί χρησιμοποίησατε τον όρο πριν φημολογία στην τοποθέτησή σας, αν αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, δηλαδή ανέγερση νέου νοσοκομείου με δημόσιο χαρακτήρα αποκλειστικά, πλαισιωμένο με σωστή θωράκιση σε θέσεις και εργασίας και υποδομές βεβαίως, ή αν είναι μια συζήτηση η οποία αφήνει υπονοούμενα και για έτσι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που θα εισχωρήσει στην λειτουργία ενός νέου νοσοκομείου. Ναι. Να σας απαντήσω, νομίζω, καλό το ερώτημά σας. Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που είπα και πριν, ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ως Σύλλογος Εργαζομένων και ως εργαζόμενος του νοσοκομείου, αλλά και εμένα προσωπικά, το γεγονός ότι ανοίγει αυτή η κουβέντα, γιατί κανένας δεν διαφωνεί ότι στην Πρέβεζα πρέπει, όχι σήμερα, χθες, να υπήρχε καινούριο νοσοκομείο. Αυτό το νοσοκομείο είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, πρέπει δηλαδή να αντικατασταθεί. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι, μεν μας χαροποιεί το γεγονός, αλλά ταυτόχρονα όμως αρχίζουμε και γινόμαστε και λίγο καχύποπτοι, διότι βλέπουμε ότι αυτή τη συζήτηση αρχίζει να ανοίγει από πρόσωπα ή από συλλογικότητες, τις οποίες καλώς ή κακώς μικρή κοινωνία είμαστε εδώ πέρα, γνωριζόμαστε όλοι, οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένες πολιτικές. Και μας προκαλεί, ας πούμε, εντύπωση, και είμαστε και λίγο καχύποπτοι, από όταν ανοίγει από κάποιες συγκεκριμένες πλευρές, γνωρίζοντας την προϊστορία. Και τι θέλω να πω. Θα κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή, λίγο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, για να δούμε τι κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και από ποιος ανοίγει αυτό το θέμα. Και ας ξεκινήσουμε από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2010. Κυβέρνηση
Παπανδρέου. Ήταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία υπέγραψε τα μνημόνια, η οποία συμφώνησε σε περικοπές, περικοπές στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, περικοπές στη μισθοδοσία. Εκείνη την περίοδο γνωρίζουμε ότι καταργήθηκε ο 13ος, 14ος μισθός και συνολικά οι απολαβές των εργαζόμενων στα νοσοκομεία και ειδικά των γιατρών μειώθηκαν από 40 έως και 60% ανάλογα με τη βαθμίδα του καθενός. Mm-hmm. Έγινε πάγωμα των προσλήψεων σε έμψυχο, δυναμικό, ιατρικό και παραϊατρικό και λόγω της σοβαρής περικοπής των χρηματοδοτήσεων δεν μπορούσε να γίνει και κάποια ανανέωση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ή συντήρηση των υποδομών. Φεύγει η κυβέρνηση Παπανδρέου και έρχεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Καμία πρόσληψη και σε εκείνη τη διακυβέρνηση, συρρήκνωση των οργανισμών των νοσοκομείων. Το 2013 θα θυμάστε καλά ότι οι οργανισμοί των νοσοκομείων συρρυκνώθηκαν κατά 30% από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων από την τότε κυβέρνηση και καμία πρόσληψη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρότατη κτηριακή υποβάθμιση του νοσοκομείου. Δηλαδή θα θυμάσαι τότε δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή χαλάγανε πράγματα εκεί πέρα, είτε μηχανήματα, είτε υπήρχε φθορά στις υποδομές. Δεν αντικαθίσατε τίποτα. Δεν υπήρχαν λεφτά για να φτιαχτεί τίποτα. Δεν υπήρχε καμία πρόσληψη. Μείωση του αριθμού των εργαζομένων, σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων, διότι πολλοί συνταξιοδοτήθηκαν και από αυτούς δεν αντικαταστάθηκε κανένας. Και φτάσαμε τελικά σε ένα κριτικό σημείο κάπου προς τα τέλη του 2014, αρχές του 2015. Εκεί που το νοσοκομείο, το ομολογούσαν όλοι, κινδυνεύσε να κλείσει. Ναι. Θυμάστε τότε ότι είχε ανοίξει μια κουβέντα ότι κινδυνεύει το νοσοκομείο να κλείσει, ότι μπροστά σε αυτό το δημόσιο διάλογο μπήκε μπροστά του σωματείου εργαζομένων, το ανέδειξε, συσπήρωσε και άλλα σωματεία εδώ πέρα της περιοχής. Γίνανε μεγάλες κινητοποιήσεις στην πόλη της Πρέβεζας. Γίνανε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στην πόλη της Πρέβεζας και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργήσε κατά τη γνώμη μας καταλυτικά στο να κρατηθεί το νοσοκομείο ανοιχτό. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις, σήμερα δεν ξέρω αν θα υπήρχε νοσοκομείο, αν θα υπήρχε νοσοκομείο με τη μορφή την οποία τη γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, εκείνη την περίοδο, παρόλο που προσλήψεις δεν γινόντανε και υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο πριν, βλέπαμε ότι κάνανε έντονη την εμφάνισή τους και εργολάβοι στα νοσοκομεία. Εργολάβοι στην καθαριότητα, εργολάβοι στη φύλαξη, εργολάβοι στη σύντηση κτλ. Κτλ. Εκείνη την περίοδο, όπως θα θυμάστε κι εσείς καλά, υπήρχε έτσι μια γενικότερη κίνηση, μια, είτε το, δηλαδή το κίνημα, ας πούμε, να το πούμε κάπως κωδικοποιημένα, ήταν πιο μαζικό, ας πούμε, ναι, είχε μαζικότερο χαρακτήρα. Υπήρχαν μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν και στην πόλη της Πρέβεζας με τις κινητοποιήσεις για το νοσοκομείο κτλ. Και όλη αυτή η κίνηση, τέλος πάντων, έφερε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε από το 2015 και μετά. Παρόλες τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επαληθεύτηκαν δυστυχώς ως προς αυτά τα οποία σε επίπεδο διακηρύξεων λέγανε. Εδώ πέρα, σε επίπεδο Πρέβεζας, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι η χρηματοδότηση του νοσοκομείου συνέχισε να είναι σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα και μάλιστα τα πρώτα χρόνια μειώθηκε ακόμα περισσότερο και μετά παρέμενε σταθερά χαμηλή. Επεκτάθηκε στο μέγιστο βαθμό. Μια ερώτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης του νοσοκομείου και η διεκδίκηση για περισσότερους πόρους έρχεται σε μια κεντρική, ας το πούμε έτσι, διεκδίκηση από το Υπουργείο, έχει να κάνει με τον κανονισμό του κάθε νοσοκομείου? Όχι, η χρηματοδότηση καθορίζεται από το Υπουργείο και το Υπουργείο δεσμεύονταν από τα μνημόνια ότι θα έπρεπε σε βάθος χρόνου να δαπανά για την υγεία αυτά τα λεφτά. Συγκεκριμένο ποσό. Μπράβο, ναι. Και με αυτό έβγαινε ανάλογα σε κάθε νοσοκομείο τι χρηματοδότηση θα έχει. Οπότε, σύμφωνα με τις μνημονιακές, ας πούμε, δεσμεύσεις, υπήρχε μια μείωση της χρηματοδότησης, κρατικής χρηματοδότησης, στα πρώτα χρόνια και μετά στα επόμενα χρόνια παρέμεινε σταθερά χαμηλή. Μάλιστα. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπήρχε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρξε μεγάλη
επέκταση στο μέγιστο βαθμό των ελαστικών σχέσεων εργασίας, γιατί βλέπουμε ότι όσοι μόνιμοι εργαζόμενοι, είτε γιατροί, είτε παραϊατρικό προσωπικό, συνταξιοδοτήθηκαν, αντικατασταθήκαν όχι στο σύνολό τους, αλλά εν μέρη από ελαστικά εργαζόμενους, δηλαδή συμβασιούχους, επικουρικούς κτλ. Και λέω εν μέρη, διότι το ισοζύγιο των εργαζόμενων που φύγαν από το 2010 μέχρι το 2016-17, ξέρω εγώ, 18 πάρτε ένα νούμερο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μεγαλύτερο από τον αριθμό των οποίων, των ελαστικά εργαζόμενων που προσλήφθηκαν για 2-3 χρόνια, πόσο προσλήφθηκε ο καθένας. Κτηριακά, πάλι στο νοσοκομείο δεν έγινε τίποτα. Επειδή υπήρχε χαμηλή χρηματοδότηση, δεν υπήρχαν πόροι ώστε να μπορεί να συντηρηθεί, να μπορεί να εξυγχρονιστεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Και είχαμε πάλι μια συνεχόμενη φθορά, η οποία εκεί άνοιξε πάλι μεγάλη κουβέντα με το ότι χρειαζόμαστε καινούργιο νοσοκομείο, διότι αυτό είναι απαρχαιωμένο. Δεν ξέρω αν υπήρξε μόνο το εξωτερικό βάψιμο του νοσοκομείου. Ναι, το οποίο έγινε με συνεργεία του Δήμου. Και το πρόγραμμα Έλενα που δεν ξέρω πού βρίσκεται. Το πρόγραμμα Έλενα ήταν όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή, από το 2015 μέχρι το 2019 ήταν στα χαρτιά. Mm-hmm. Και τελικά, εξ όσων γνωρίζω, τα μείνει στα χαρτιά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Εκείνη την περίοδο είναι χαρακτηριστικό να υπενθυμίσουμε δύο γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Το πρώτο είναι την επίσκεψη Πολάκη στο νοσοκομείο Πρέβεζες, όπου είχε γίνει σύσκεψη στο γραφείο του διοικητή, παρουσία του Συλλόγου Εργαζομένων και μια σειρά συνδικαλιστών κτλ. Περίπου 20 άτομα ήταν μέσα στο γραφείο. Εκεί έγινε σαφή ερώτηση για ανέγερση στην νοσοκομείο και η απάντηση ήταν: ξεχάστε το. Υπάρχουν 20 μάρτυρες, μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό το πράγμα. Ναι. Δεύτερο, το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, να επισημάνω από εκείνη την περίοδο. Αυτό το μεταφράζατε τότε ως μια απάντηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση και το ότι η χώρα συνέχιζε να είναι ενταγμένη σε μια δημοσιονομική προσαρμογή στο τρίτο μνημόνιο. Ή ως μια κρίση ειλικρίνειας του Υπουργού συνολική. Όχι, είχαν μνημονιακές δεσμεύσεις, mm-hmm. οι οποίες δεν επέτρεπαν να υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέου νοσοκομείου, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο που ο κύριος Πολάκης ερωτήθηκε. Ταυτόχρονα, ένα άλλο το οποίο θα ήθελα έτσι να υπενθυμίσω από εκείνη την περίοδο είναι μια εκδήλωση που έγινε από την πλευρά της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αν θυμάστε, στη Θεοφάνειο, με σκοπό το πώς θα είναι το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας με τα ΤΟΜΗ, mm-hmm. το οποίο από τότε λέγαμε εμείς ότι τα ΤΟΜΗ τελικά θα μεταξελιχθούν σε μια καρικατούρα όπερ και γένετο, αλλά είχε ανοίξει τότε η κουβέντα και είχε τεθεί και θέμα για ενδεχόμενη συλλειτουργία του νοσοκομείου Πρέβεζας με τη Λευκάδα. Τότε υπήρξε, ας πούμε, μια έμεση παραδοχή ότι υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, με την έννοια ότι ο τότε διοικητής της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας είχε πει ότι εμάς σκοπός μας είναι να αναχαιτήσουμε τις διακομιδές σε τριτοβάθμια νοσοκομεία, δηλαδή να μην φεύγουν πολλοί ασθενείς από Πρέβεζα, Λευκάδα και να πηγαίνουν προς τα Γιάννενα. Και αυτό θα έχει ως σκοπό να φτιάξουμε κάποιες κλινικές στην Πρέβεζα, κάποιες κλινικές στη Λευκάδα, ώστε να μπορούν να παραμένουν εδώ πέρα ασθενείς. Δηλαδή, π.χ. να φτιαχτεί νευρολογική. Λέω παράδειγμα, mm-hmm. να φτιαχτεί νευρολογική κλινική, παραδείγματος χάρη, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, οφθαλμιατρική κλινική στο νοσοκομείο της Λευκάδας, ώστε νευρολογικά και οφθαλμιατρικά περιστατικά να μην φεύγουν. Αυτό όμως ήταν μια τακτική η οποία, όταν έχεις στη Λευκάδα ένα νοσοκομείο που είναι τριπλάσιο σε μέγεθος, είναι και προφανές ότι εκεί πέρα θα φτιαχτούν και πιο πολλές κλινικές, γιατί υπάρχει και ο χώρος, και αυτό σημαίνει έμεση υποβάθμιση στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Αυτή κάπως ήταν οι σχεδιασμοί. Και φεύγουμε τώρα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ερχόμαστε στο σήμερα. Ερχόμαστε τώρα στη σημερινή κυβέρνηση και στη σημερινή διοίκηση, η οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, το μόνο αξιοσημείο το οποίο έχει κάνει είναι να καρατομήσει συνδικαλιστές από τις θέσεις του επίπεδο νοσοκομείου Πρέβεζας. Αναφέρεστε και ναι. στην νοσηλευτική, έτσι. Ναι, ναι, στις συνδικαλιστικές διώξεις που γίνανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω αυτό ήταν το πιο ναι, σοβαρό από αυτά τα οποία υπήρξαν γίνανε. Και καταγγελίες εκεί για τους συλλόγους. Ναι, ναι, υπήρχαν, βέβαια. Φυσικά. Αντιδράσεις, παραστάσεις για μαρτυρία στα συλλαλητήριο μέσα στην Πρέβεζα κτλ. Συλλαλητήριο στην Πρέβεζα. Τώρα, εδώ πάμε τώρα στο επίδικο, στην συζήτηση που έχει ανοίξει για το νέο νοσοκομείο. Mm-hmm. Είπαμε, κανένας δεν αμφιβάλλει ότι θα πρέπει να υπάρχει καινούργιο νοσοκομείο εδώ πέρα στην Πρέβεζα, νοσοκομείο το οποίο να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Όλοι το θέλουμε, όλοι το επιζητούμε και όλοι θα είμαστε χαρούμενοι στο να φτιαχτεί.
Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τώρα, επειδή έχει ανοίξει κουβέντα και βλέπουμε ότι κι άλλοι, ας πούμε, πολιτικοί φορείς το βάζουν στο παιχνίδι, είμαστε καχύποπτοι, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, όλοι αυτά έχουν μια προϊστορία. Δηλαδή, μας δημιουργεί εντύπωση πώς θα αναγύρουν, θα οδηγήσουν στην ανέγερση νοσοκομείου πολιτικές οι οποίες μέχρι το 2015 θέλαν να το κλείσουν. Δηλαδή, οι πολιτικές όχι θέλαν να το κλείσουν, για να είμαι πιο ακριβής, οδηγούσαν στο κλείσιμό του. Ένας καλοπροαίρετος μπορεί, πολίτης που μας ακούει, μπορεί να πει, κύριε Κύρλα, ότι μπορεί να έχει παίξει ρόλο και η εξάπλωση και τα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Ότι ναι, αυτό είναι ένα γεγονός, ότι μπορεί να υπάρχει, ναι, ανθρώπους... ότι μπορεί να υπάρχει μια αναθεώρηση της ακριβώς. πολιτικής. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα είδαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καλά, τη σημερινή, αυτό, η οποία... Πέρα από, πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δύσκολες ώρες και τις δύσκολες ημέρες που περάσαμε και περνούμε με την πανδημία, ενδεχομένως να λειτουργεί και ως μια δικαίωση για ανθρώπους που λέγανε εξ αρχής το ότι πόσο πρέπει, σημαντικό είναι η στελέχωση του δημόσιου νοσοκομείου. Εγώ θα επιμείνω, γιατί οι πολιτικοί εφαρμόζουν πολιτικές. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκλέχθηκε τον προηγούμενο Ιούλιο, βγήκε από τις πρώτες μέρες και με τον πιο εμφατικό τρόπο είπε ότι η πολιτική που θέλει να ακολουθήσει στον χώρο της υγείας είναι η πολιτική των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το διαφήμισε με πολλούς τρόπους στα ΣΔΙΤ. Μάλιστα. Είχε κάνει μάλιστα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ημερίδα πάνω σε αυτό το θέμα. Υπήρξαν συνδικαλιστικές αντιδράσεις, αλλά φαινόταν ότι ερχόταν με μια ορμή να εφαρμόσει τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο χώρο των νοσοκομείων, στο χώρο της υγείας, να το μετατρέψει δηλαδή σε ένα χώρο επιχειρηματικής δράσης. Αυτό ότι οι πολιτικοί προσπαθούσαν να την περπατήσουν και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, το βλέπαμε, που είχε αρχίσει να υπάρχει συζήτηση για τα ΣΔΙΤ και ότι αυτά δεν είναι απαραίτητος κακά και ότι μπορεί να είναι ωφέλιμα, ας πούμε, για τους πολίτες εδώ πέρα. Μας υπενθυμίζανε το νοσοκομείο ΣΔΙΤ που ήταν να φτιαχτεί και δεν φτιάχτηκε προηγούμενες δεκαετίες κτλ. Γιατί και... θέλω να κάνω και συγκεκριμένο ερώτημα σε ναι. αυτό. Άρα λοιπόν... Ολοκληρώστε και να πάμε και σε κάποια σύντομα διαφημιστικά ναι, μηνύματα. Να ολοκληρώσω και... τη φράση μου και να πάμε. Άρα λοιπόν... Αυτή η συζήτηση που αμέσως μετά ανοίγει με την ανέγερση νέου νοσοκομείου είναι αν πρόκειται για νοσοκομείο αποκλειστικά δημόσιο και με κρατική ευθύνη ή αν μιλάμε για νοσοκομείο στο οποίο στον Α ή στον Β βαθμό θα έχουν πρόσβαση επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας, δηλαδή μιλάμε για νοσοκομείο δημόσιο ή ΣΔΙΤ. Δηλαδή αμέσως αυτή η συζήτηση τώρα αρχίζει και... Και μπαίνει στο τραπέζι. Και μπαίνει στο τραπέζι. Μάλιστα, σαφής. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι με το ΣΔΙΤ και να κάνουμε και μία με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να κάνουμε και μία συζήτηση η οποία καλώς ή κακώς πληγώνει και αρκετούς. Κάποιοι πήραν συγκεκριμένες αποφάσεις, έρχεται από το παρελθόν στην πόλη μας. Σε πολύ λίγο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Κύρλα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, θωρακίζουμε την υγεία μας. Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας. Επιλέγουμε να απολυμάνουμε πιστοποιημένα το χώρο μας. Αγρολεύκας. Θωρακίστε το χώρο σας απαλλάσσοντάς τον από το μικροβιακό φορτίο. Πιστοποιημένη απολύμανση κατά των μυκήτων, βακτηριδίων και ιών με καθολικό ψεκασμό, χωρίς να αλλοιώνονται οι επιφάνειες και τα αντικείμενα. Επιπλέον, καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αλλά και καταπολέμηση κουνουπιών. Αγρολεύκας. Αθάνη Λευκάδας. Τηλέφωνα 26450-33-698 και 6975-46-2678. Υπεύθυνος Ρομποτής Άγγελος. Γεωπόνος MSC. Αγρολεύκας. Επιλογή υγείας. Η επιχείρησή σας είναι όπως ένας ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται συνεχώς φροντίδα, ανανέωση, συντήρηση.
χρειάζεται την εξειδίκευση, την εμπειρία και την αξιοπιστία ενός ονόματος. Λάζαρος Θάνος Ψυκτική. Δίπλα στον επαγγελματία, με λύσεις και ιδέες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Βιομηχανική επαγγελματική ψήξη. Ψυκτική θάλαμη. Μελέτη και κατασκευή ψυκτικών εφαρμογών. Κλιματισμός. 24ωρο σέρβις. Μεταχειρισμένος εξοπλισμός ψυκτικών θαλάμων και επαγγελματικών ψυγείων. Ολοκληρωμένη συντήρηση των εγκαταστάσεών σας με μηνιαία ή ετήσια συμβόλαια. Λάζαρος Θάνος Ψυκτική. Λεωφόρος Ιωαννίνων 305 Πρέβεζα. Τηλέφωνα 26820-24845 6980-43-2830 και στην Αθήνα 211-113-0021. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Benjamin Moore, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ikosdecor.gr. Μερικοί τα προτιμούν αλμυρά, άλλοι τρελαίνονται για γλυκά, αλλά όλοι επιλέγουν το ίδιο σημείο απόλαυσης. Αργυρός Bakery. Φρεσκοζυμωμένα ψωμιά, χωριάτικες πίτες και ζύμες, χειροποίητο παγωτό και μυρωδάτος καφές λαβάτσα. Και για όσους διψούν για ένα υγιεινό, δροσιστικό ρόφημα, φρέσκη χυμή με φρούτα και λαχανικά. Αργυρός Bakery, κεντρικό κατάστημα, πλατεία Αγίου Μινά και νέο κατάστημα, Ηρών Πολυτεχνείου και Τζεβελέκη στη Λευκάδα. Αργυρός Bakery, σημείο απόλαυσης. Δείπνουμε φίλους στην καινούργια μας κουζίνα. Στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα μας κουφώματα. Εσείς ονειρεύεστε το σπίτι σας. Εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Βαγενάς Homeline. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με πιστοποίηση CE και ISO. Βαγενάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγη 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Βαγενάς Homeline. Εμείς και τα όνειρά σας. Τώρα, Βαγενάς Homeline και για το νέο εξοικονομώ κατοίκον. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα και αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με κέρδος έως και 70%. Θέλεις να πάμε στον κήπο, να πάρουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά? Μα δεν έχουμε κήπο εδώ που μένουμε μες στην πόλη. Θα πάμε στο φρέσκο. Στο φρέσκο θα βρούμε απ' όλα. Ολόφρεσκα λαχανικά από ντόπιους παραγωγούς, ελληνικά φρούτα, όσπρια και μέλι. Αυτός είναι ο κήπος μας. Και τη μαρμελάδα που μου αρέσει, μαμά. Και αυτή, ο Ποροπαντοπολείο Φρέσκο. Στο κέντρο της Πρέβεζας. Καριωτάκη 14, πλησίον ΟΤΕ. Ο δικός σας κήπος. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Πρίσμα Radio 91,6 και στο ίδιο έργο θεατές. Για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και έχουμε ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον σημερινό μας καλεσμένο. Στο στούντιο της εκπομπής φιλοξενούμε τον έμπειρο συνδικαλιστή, γιατρό, καρδιολόγο στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης της Πρέβεζας, τον κύριο Κώστα Κύρλα. Συζητάμε για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες ξανά στην επικαιρότητα, που είναι η πιθανότητα της ανέγερσης και το αίτημα, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, της ανέγερσης ενός νέου νοσοκομείου, οι προοπτικές γύρω από αυτό το αίτημα, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη σημερινή λειτουργία του υφιστάμενου νοσοκομείου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, επιστρέφοντας, κύριε Κύρλα, αφήσαμε πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα το ζήτημα του ΣΔΙΤ.
τη σύμπραξη δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και όλη αυτή τη κουβέντα που έρχεται από το παρελθόν στη δική μας περιοχή. Και θέλω να μείνουμε λίγο εδώ και να το αναλύσουμε αυτό. Φαντάζομαι κόκκινη γραμμή για σας είναι να μην προχωρήσει ένα τέτοιο σενάριο σε σχέση με την ανέγερση, την πιθανότητα ανέγερσης ενός νέου νοσοκομείου. Βάλατε πριν όμως νομίζω κάτι ενδιαφέρον στη συζήτηση, το γεγονός ότι θεωρείτε ότι η σημερινή κυβέρνηση αποδεδειγμένα είχε σχέδιο συγκεκριμένο για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας. Το είχε ομολογήσει η ίδια, δεν ήταν κρυφό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχε βγει φανερά και επιθετικά με αυτή την ατζέντα και έκανε τακτικό ελιγμό λόγω της πανδημίας. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν το έχει βάλει στο συρτάρι αυτό το σχεδιασμό και ότι θα προσπαθήσει με διαμεσολαβημένο τρόπο σε δεύτερη φάση αυτό τον αρχικό σχεδιασμό να τον υλοποιήσει. Νομίζω ότι είναι και η επιταγή τους, διότι ο χώρος της υγείας είναι και για τη σημερινή κυβέρνηση ειδικά ένας χώρος επιχειρηματικής δράσης. Είναι ένας χώρος στο οποίο μπορούν να βρουν κερδοφόρα διέξοδο μια σειρά από κεφάλαια. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το αφήσουν εύκολα και δεν θα το αφήσουν εύκολα ανεκμετάλλευτο, διότι είναι ένας χώρος που αν τον δεις σαν χώρο επιχειρηματικής δράσης είναι κάτι με σίγουρο κέρδος. Διότι ένας άνθρωπος πρόσβαση σε τρόφιμα και στην υγεία θα έχει σε κάθε περίπτωση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πέρα από το μια ιστορική έτσι αναδρομή, αν θέλετε να μας κάνετε διαχρονικά στις θέσεις του Συλλόγου και των αγώνων που έχει δώσει γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, το κύριο ερώτημα που το βάζουν υποστηριχτές αυτής της ιδέας και στον τόπο μας είναι γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τα ΣΔΙΤ. Γιατί να μην γίνει το νοσοκομείο της πόλης Πρέβεζας με ΣΔΙΤ. Εγώ θα σας απαντήσω με παραδείγματα. Mm-hmm. Δεν θα προσπαθήσω να μιλήσω γενικά. Θα σας απαντήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα ώστε να γίνει κατανοητό. Μάλιστα. Καταρχάς, όλοι συμφωνούμε στο γεγονός ότι όταν μιλάμε για νοσοκομείο ΣΔΙΤ, όταν μιλάμε για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μιλάμε για επιχείρηση. Δηλαδή, ο πρωταρχικός, ο ουσιαστικός ρόλος ύπαρξης αυτού της δομής είναι να είναι οικονομικά βιώσιμη. Σε αυτό νομίζω δεν διαφωνεί κανένας. Εγώ θα σας φέρω 3-4 παραδείγματα από τη ζωή, τα οποία θα προσπαθήσουν να αποδείξουν γιατί το μέσο Πρεβεζιάνο, τη λαϊκή οικογένεια που ζει εδώ πέρα στην Πρέβεζα, τον άνεργο του συνταξιούχου, δεν το συμφέρει το νοσοκομείο να είναι ΣΔΙΤ. Mm-hmm. Το πρώτο παράδειγμα το οποίο θα φέρω θα είναι η εμπειρία που μας έρχεται από την πανδημία. Όλοι γνωρίσαμε μια πρωτοφανή πανδημία με τον κορονοϊό και είδαμε το πρώτο κύμα. Σε αυτό το πρώτο κύμα υπήρχε ένας μεγάλος φόβος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των πολιτών, μήπως αυτό το πράγμα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις μέσα στη χώρα και ζήσουμε άσχημες καταστάσεις, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανασυνταχθεί ώστε να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της πανδημίας σε όποια έκθεση τέλος πάντων αυτό θα ερχόταν. Υπήρξε ένας κυβερνητικός σχεδιασμός μέσα σε αυτή την προσπάθεια να εντάξει τόσο τις κρατικές δομές, δηλαδή κωδικοποιημένα να πούμε το ΕΣΥ μαζί με τις πρωτοβάθμιες δομές, όσο και τις ιδιωτικές δομές στη χώρα. Για να δούμε πώς έδρασαν οι δομές με κρατική ευθύνη και πώς έδρασαν οι ιδιωτικές. Οι δομές με κρατική ευθύνη γνωρίζουμε ότι ήταν πληγωμένες λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της υποχρηματοδότησης κτλ. Να μην τα ξαναπούμε, αλλά με αυτές τις λιγοστές δυνάμεις τις οποίες είχαν, προσπάθησαν να τις αναδιατάξουν με ένα όσο το δυνατόν πιο ορθολογικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Mm-hmm. Δηλαδή το είδαμε και εδώ και σε επίπεδο νοσοκομείου Πρέβεζας, δημιουργήθηκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έλεγε ότι έχω αυτούς τους γιατρούς, αυτούς τους νοσηλευτές, αυτό το παραιατρικό προσωπικό, θα τους αναδιατάξω μέσα στο νοσοκομείο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσω να αποκρούσω το κύμα της πανδημίας. Και ενώ οι δομές με την κρατική ευθύνη λειτουργήσαν με αυτόν τον ορθολογικό τρόπο, με τις λιγοστές τους δυνάμεις, έβλεπες ότι οι δομές οι οποίες ήταν υπό την ευθύνη του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή κάτω από τον έλεγχο των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας, κοίταγαν να βγάλουν λεφτά. Δηλαδή έβλεπες ότι οι ιδιωτικές μεθ έλεγαν ότι ενώ νοικιάζανε το κρεβάτι μεθ 800 ευρώ την ημέρα, στην πανδημία είπαν θέλουμε 1600. Έβλεπες ότι το νοσοκομείο αγόραζε τις μάσκες, τις απλές χειρουργικές μάσκες χοντρική 1 ευρώ τη μάσκα, όταν υπό ΚΣ κόστιζε 20-30 λεπτά, ας πούμε, και βλέπεις ότι αυτό που ήταν υποκρατική ευθύνη κοίταγε να λύσει το πρόβλημα, και αυτό το οποίο ήταν υπό τη μορφή επιχείρησης κοίταγε να βγάλει λεφτά. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει ότι και σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις ένα ΣΔΙΤ νοσοκομείο δεν θα κοιτάξει να κάνει καλό τον κόσμο, θα κοιτάξει να βγάλει κέρδος από αυτή την υπόθεση, πράγμα το οποίο
καταλαβαίνουμε ότι τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων εδώ πέρα της περιοχής της Πρέβεζας δεν το συμφέρει. Παράδειγμα δεύτερο. Θα σας φέρω ως παράδειγμα νοσοκομείου ΣΔΙΤ το νοσοκομείο Καρολίνσκα της Σουηδίας που χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του στη Βουλή ως πρότυπο νοσοκομείο ΣΔΙΤ παγκοσμίως. Mm-hmm. Όντως το νοσοκομείο Καρολίνσκα στη Σουηδία είναι ένα νοσοκομείο εγνωσμένου κύρους, ένα νοσοκομείο το οποίο ετησίως πραγματοποιεί ένα τεράστιο όγκο ιατρικών πράξεων και προσδίδει στην επιστημονική κοινότητα και ένα τεράστιο επιστημονικό κέρδος. Όμως το νοσοκομείο Καρολίνσκα έγινε γνωστό παγκοσμίως ως δημόσιο νοσοκομείο, δηλαδή αρχικά δεν ήταν νοσοκομείο ΣΔΙΤ, ήταν ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν δημόσια υποκρατική ευθύνη και ως τέτοιο έγινε τόσο γνωστό παγκοσμίως. Από όταν μετατράπηκε σε ΣΔΙΤ, ακολουθώντας και στη Σουηδία αυτή την πολιτική να μετατρέπει τις δομές υγείας σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης, ουσιαστικά πήρε μια φθήνουσα πορεία. Δηλαδή είδαμε ότι συρρήκνωσε το επιστημονικό έργο, συρρήκνωθηκε το έργο σε ιατρικές πράξεις, συρρήκνωθηκε στη λογική πάντα κόστους όφελος. Πήγε σε δεύτερη μοίρα. Ναι, στη λογική πάντα, και πήγαινε σημαντικές απολύσεις. Δηλαδή απολύθηκε το 10 με 12% των γιατρών. Mm-hmm. Και οι απολύσεις θα ήταν πολύ περισσότερες αν δεν ερχόταν η περιφέρεια στην οποία εδράζει το συγκεκριμένο νοσοκομείο να χρηματοδοτήσει το νοσοκομείο η περιφέρεια για να μην απολύσει και άλλους εργαζόμενους. Δηλαδή το νοσοκομείο Καρολίνσκα δεν είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση που ευνοεί τα ΣΔΙΤ, είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή που δείχνει ότι ένα νοσοκομείο μετατραπεί σε ΣΔΙΤ πόσο επιζήμιο είναι και για τους ασθενείς και για τον κόσμο. Δηλαδή είναι ένα νοσοκομείο που το μετατρέπουν σε επιχείρηση και τελικά δεν ευνοεί. Μάλιστα. Παράδειγμα τρίτο να σας φέρω από τη χώρα μας, Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Είναι ένα νοσοκομείο που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ενταγμένο στο ΕΣΥ. Είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο θεωρητικά έχεις δωρεάν πρόσβαση όπως έχεις ας πούμε και στα δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Αν πάρεις σήμερα ένας ασθενής ο οποίος πρέπει να κάνει μια εγχειρήση ανοιχτής καρδιάς, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική σοβαρό χειρουργείο, καταλαβαίνετε ότι η καρδιά δεν περιμένει μήνες για να χειρουργηθείς. Αν πάρεις να κλείσεις ραντεβού αυτή τη στιγμή θα σου πούνε σε 5 μήνες παραδείγματος, 4-5 μήνες αναμονή. Μπορείς αυτό βέβαια να το επιταχύνεις αν πεις ότι εγώ δέχομαι να νοσηλευτώ σε δίκλινο δωμάτιο, δηλαδή σε δωμάτιο που ξενοδοχειακά υποστηρίζει περισσότερα πράγματα. Αυτό φυσικά έχει κάποιο κόστος, 2-2,5 χιλιάρικα. Άρα ξεκινά από μια φυτηριακή βάση ώστε να μπορέσεις εκεί πέρα να χειρουργηθείς ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Πρέπει να έχεις καταρχάς 2-2,5 χιλιάρικα να δώσεις για το δωμάτιο, ξενοδοχειακές υποδομές κτλ. Μετά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ο ΕΟΠΗ, ο ασφαλιστικός φορέας τέλος πάντων, σε καλύπτει για 6-7 μέρες νοσηλεία. Τόσο είναι το πακέτο το οποίο πληρώνει το ασφαλιστικός φορέας και για αυτές τις μέρες σε καλύπτει. Αν όμοι γέννητο χρειαστεί να νοσηλευτείς 8η μέρα, 9η μέρα, 35η μέρα, γιατί δεν είναι προφανές ότι σε 7 μέρες θα κάνεις bypass και θα είσαι μια χαρά. Μπορεί να κάνεις επιπλοκές, μπορεί να είσαι 1,200 και να νοσηλευτείς και ένα μήνα και 1,5. Τότε από την 8η μέρα και μετά αρχίζεις και πληρώνεις. Είτε νοσηλεύεσαι στη μονάδα, είτε νοσηλεύεσαι σε κοινό. Σε τι ποσό αντιστοιχούν τα νοσήλια? Νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι σίγουρα για τη μονάδα είναι εκατοντάδες ευρώ ημερησίως. Μάλιστα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε τέτοιες απαιτήσεις και διακομίζονται σε νοσοκομεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Φαντάσου τώρα να είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον υγειονομικό που δεν υπάρχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και είναι όλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τύπου Ωνάσιο. Τι θα γίνει αυτός ο ασθενής? Θα πρέπει να πουλήσει το χωράφι του, θα πρέπει να πουλήσει το σπίτι του, θα πρέπει να πουληθεί ολόκληρος. Αν κάνει κάποια μετεγχειρητική επιπλοκή, χρειάζεται να νοσηλευτεί παραπάνω από αυτό που τον καλύπτει ο ασφαλιστικός του φορέας. Μάλιστα. Παράδειγμα τελευταίο γρήγορο είναι το νοσοκομείο Σαντορίνης. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά για τους τουρίστες. Δηλαδή έρχονται με δελτία παροχής υπηρεσιών, ιδιωτικές συμβάσεις και τα λοιπά γιατροί να δουλέψουν από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο και από το Σεπτέμβριο μέχρι τον επόμενο Μάη οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είναι σαν να μην έχουν νοσοκομείο.
σε τι ωφελούνται υγειονομικά οι συγκεκριμένοι κάτοικοι, τίποτα. Αυτά είναι τέσσερα απλά παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι ο πρεβεζιάνικος λαός από μια τέτοια λογική συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου έχει μόνο να χάσει. Δεν έχει να κερδίσει. Όταν ένα νοσοκομείο, μια δομή υγείας δουλεύει ως επιχείρηση που κοιτάει να βγάλει λεφτά, δεν πρόκειται να βγάλει λεφτά από τον άνεργο ή το μεροκαματιάρι ή ξέρω εγώ τα φτωχά λαϊκά στρώματα, γιατί δεν έχουν να του δώσουν. Μάλιστα. Οπότε σε αυτούς θα τους παρέχει υπηρεσίες στο βαθμό που έχει να λάβει από αυτούς, δηλαδή τίποτα. Λιγοστές. Είναι κάτι το οποίο. Σαφής. Προφανώς δεν μας συμφέρει και έχει και ταξικό πρόσημο, αν θέλετε. Ναι. Γιατί δίνει μια δυνατότητα σε αυτούς που ναι, έχουν. Ναι, δίνει δυνατότητα να έχει υπηρεσίες υγείας σε αυτούς που έχει λεφτά. Ναι, ναι. Ακριβώς. Γίνεται αντιληπτό αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της συζήτησης. Δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να ρωτήσουμε τον κύριο Κυρλά και άλλα θέματα που αφορούν και την εξέλιξη και την πορεία της πανδημίας και την συσχέτιση της πραγματικής εικόνας με το δικό μας νοσοκομείο. Ένα μικρό σχόλιο, αν μπορείτε, σε ένα λεπτό που μας αντιστοιχεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να σας βάζω τόσο χρονικό όριο. Για τον καθένα ομιλητή είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον για αυτή τη συζήτηση που έχει και περιεχόμενο. Απλά επειδή είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα στη δική μας περιοχή, κύριε Κυρλάκη, από τοπικούς παράγοντες, τοπικούς άρχοντες, αιρετούς, ότι το νοσοκομείο της Πρέβεζας ανοίγει μεθ, ότι φτιάχνεται ειδικός χώρος για κρούσματα COVID, ότι υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισής του. Αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα σχετίζονται με την πραγματικότητα. Εγώ θα σας πω ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι στο νοσοκομείο Πρέβεζας ορισμένοι θάλαμοι, κοινοί θάλαμοι νοσηλείας βαφτίστηκαν ως θάλαμοι COVID, οι οποίοι θα φιλοξενούσαν ύποπτα για κορονοϊό περιστατικά, τα οποία όταν αυτά θα επιβεβαιώνονταν θα διακομίζονταν σε νοσοκομείο αναφοράς, εν προκειμένου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αυτοί οι 32 θάλαμοι, αυτοί οι 32 κλίνες, COVID, έχουν μετατραπεί τώρα σε 8 κλίνες COVID, οι οποίες σύμφωνα με τη τελευταία υπουργική απόφαση θα μπορούν να νοσηλεύουν ύποπτα περιστατικά, κορονοϊό περιστατικά ή και επιβεβαιωμένα ενδιάμεσης βαρύτητας, εάν το τριτοβάθμιο, δηλαδή το νοσοκομείο αναφοράς, έχει μπλοκαριστεί, ας πούμε, δεν μπορεί να νοσηλεύσει. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όλο το άλλο είναι. Δεν ισχύει. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι ακριβές. Σαφής. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση, την αναλυτική συζήτηση. Εμείς εδώ στον Prisma και στον Prevza Today θα είμαστε διαρκώς και στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων δίπλα που ζουν καθημερινά τα προβλήματα του νοσοκομείου και παρέχουν